Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην ώρα αιχμής. Σήμερα Παρασκευή, 12 Απριλίου, θερμοκρασία έξω στους 14 βαθμούς, κατά τόπους νεφελώδης ο καιρός, η ώρα είναι 3 ακριβώς και ξεκινάμε γρήγορα, γιατί σήμερα έχουμε πολλά θέματα. Πάμε στη θεματολογία μας λοιπόν. Στο δεύτερο μέρος θα είναι μαζί μας ο Σύλλογος Μηχανοκίνητου του Αθλητισμού Βελβεντού. Θα μάθουμε τα πάντα λοιπόν για την πρώτη ανάβαση Βελβεντού, που είναι και η πρώτη του θεσμού για το κύπελο αναβάσεων της Βορείου Ελλάδος. Μαζί μας λοιπόν θα είναι ο κύριος Αστέριος Εμμανουήλ και ο κύριος Βακρατζάς Ευάγγελος. Στο πρώτο μέρος είναι όλα έτσι όπως τα γνωρίζετε, δεν αλλάζει τίποτα, θα είναι κοντά μου ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος, θα είναι η Χριστιάνα Επίτη, θα μάθουμε λοιπόν όλη την ειδησιογραφία της ημέρας μέχρι και αυτή τη στιγμή, θα είναι ανταποκριτές μας από τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες, θα μάθουμε τα πάντα ό,τι γίνεται στην Δυτική Μακεδονία, όμως πάμε να μάθουμε τώρα για μια σημαντική ημερίδα, ημερίδα λοιπόν με θέμα ο ρόλος και η συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία, πραγματοποιεί η Γενική Αστυνομική Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Μακεδονίας και τον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Την ερχόμενη Τρίτη λοιπόν θα γίνει αυτή η ημερίδα, 16 Απριλίου. Για το λόγο αυτό στις 7 το απόγευμα στο Κοβεντάριο, να πούμε ημέρα και ώρα. Για το λόγο αυτό λοιπόν έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας, Ταξίαρχο, τον κύριο Δημήτρη Σιόρεντα. Καλησπέρα σας κύριε Γενικέ. Καλησπέρα κυρία Λιλιάδου, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Κύριε Σιόρεντα, σημαντική ημερίδα. Μιλήστε μας λίγο για αυτή. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω γιατί μου δίνετε η ευκαιρία μέσα από την εκπομπή σας να αναφερθώ στην ημερίδα που διοργανώνει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας την ερχόμενη Τρίτη 16 Απριλίου και ώρα 7 το απόγευμα, όπως είπατε και εσείς, στην Κοβεντάριο αίθουσα στην Κοζάνη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται από κοινού με την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Μακεδονίας και το Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Πρόκειται για μια εκδήλωση που έχει ως θέμα ο ρόλος και η συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία. Σκοπός της είναι η ευαισθητοποίηση τόσο των υπηρεσιακών παραγόντων, μεταξύ αυτών και των αστυνομικών, όσο και των πολιτών, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα, προκειμένου να συμβάλλουμε όλοι στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των ατόμων με αναπηρία. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν αξιόλογοι ομιλητές, οι οποίοι μέσα από την πολυετή εμπειρία τους αλλά και την εξειδικευμένη γνώση τους θα προσπαθήσουν να μας αναδείξουν το θέμα. Συγκεκριμένα ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι ο ταξίαρχος της ελληνικής αστυνομίας Χαράλαμπος Θεοχάρης, με θέμα ομιλίας ο ρόλος της αστυνομίας για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και στην εν γέννη εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Μακεδονίας, κ. Βασίλειος Κούτσανος, με θέμα ομιλίας προσβάσιμη πόλη, ο πολεοδόμος, συγκοινωνιολόγος μηχανικός, διδάσκων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης, με θέμα ομιλίας πολιτικές ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας με έμφαση στην προσβασιμότητα εμποδιζόμενων ατόμων και η συντονίστρια ειδικής αγωγής Δυτικής Μακεδονίας, κυρία Ευγενία Νιάκα, με θέμα ομιλίας το σχολείο ως παράγοντας διαμόρφωσης αξιών. Πολύ σημαντικά πρόσωπα όλα όσα μας αναφέρατε κύριε Σιόρεντα και κύριε Σιόρεντα, κύριε Γενικέ, πραγματικά. Θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο ρόλος λοιπόν της, η συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στα θέματα ατόμων με αναπηρία. Κυρία Ηλιάδου, η ελληνική αστυνομία έχοντας ως βασική αποστολή την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών, σέβεται και υπερασπίζεται τα δικαιώματα κάθε ανθρώπου και πρωτίστως των μελών της κοινωνίας μας, για τα οποία η εξασφάλιση και η διατήρηση των όρων για αξιοπρεπή διαβίωση δεν είναι πάντοτε δεδομένη. Είμαστε πάντοτε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, έτοιμοι και πρόθυμοι να τους διευκολύνουμε ώστε να απολαμβάνουν μαζί μας όλα τα δικαιώματα αλλά και τις ελευθερίες που ως άτομα αλλά και ως μέλη της ίδιας κοινωνίας απαιτούμε και δικαιούμαστε. Θέλω να είστε βέβαιοι ότι η ελληνική αστυνομία και το προσωπικό της είναι εδώ, θα είναι πάντοτε εδώ, έτοιμοι να προσφέρουν, να στηρίξουν και να διευκολύνουν κάθε συνάνθρωπό μας και πρωτίστως εκείνους τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας. Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες όπως είναι η συγκεκριμένη ημερίδα,
αλλά και άλλες δράσεις που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων αυτών και σχετίζονται με την καθημερινή αστυνόμευση, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα αλλά και η κίνηση των ατόμων με αναπηρία στα πεζοδρόμια, τις οδούς αλλά και τις προκαθορισμένες θέσεις στάθμευσης των οχημάτων των ατόμων αυτών. Και νομίζω ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά, κύριε Σιόρεντα, εδώ τουλάχιστον στην Δυτική Μακεδονία και στην πόλη της Κοζάνης, εξ όσων γνωρίζουμε και από ό,τι βλέπουμε καθημερινά. Τα υπόλοιπα λοιπόν θα τα ακούσουμε στην ημερίδα, η οποία είναι την ερχόμενη Τρίτη, 16 Απριλίου, στην Κοβεντάριο αίθουσα. Ακριβώς όπως τα λέτε, και θα είναι ιδιαίτερη τιμή και καλό για αυτό το λόγο όλους τους τηλεθεατές να μας τιμήσουν με την παρουσία τους στην ημερίδα. Θα είμαστε εκεί, κύριε Γενικέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ και εύχομαι καλή δύναμη στο έργο που επιτελείτε. Καλή δύναμη σε εσάς. Σημαντικό το έργο σας. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ. Επίσης. Είναι δίπλα μου εδώ, να μπούμε τώρα στην κανονική ροή της εκπομπής. Είναι ήδη δίπλα μου εδώ, όπως σας είπα και πριν, ο Βαγγέλης Χριστόδουλος για τις ειδήσεις της ημέρας. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Κουρασμένος μου φαίνεσαι σήμερα στο ρεπορτάζ. Καθόλου. Εντάξει, ρεπορτάζ θα υπάρχουν πάντα και αναμένεται και συνέχεια, καθώς να θυμίσουμε ότι και η σημερινή ημέρα και όσες βεβαίως ακολουθούν από εδώ και πέρα θα έχουν έντονο ενδιαφέρον για τους όσους ασχολούνται με την πολιτική. Καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές, οι αυτοδιοικητικές είναι άλλο κομμάτι. Όντως, για τις ευρωεκλογές. Αρχίσαν οι επισκέψεις. Σήμερα, ναι. Μιας και μιλάς για επισκέψεις, θα έχουμε την παρουσία κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλής τον κύριο Μεϊμαράκη για να μιλήσει στην περιοχή μας. Σε λίγες ημέρες θα έχουμε και κυβερνητικά στελέχη στην περιοχή, όπως ο Υπουργός Υγείας. Αυτά σε λίγο από τον Κώστα Μαυρίδη, ναι, με λεπτομέρειες. Πάμε σε κάτι διαφορετικό μαζί. Είχαμε σήμερα την εκλογοπολογιστική συνέλευση του ΚΕΠΚΑ, Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, το οποίο βεβαίως προχωρά αυτή την ώρα σε εκλογές και την ανάλυση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό που θέλησαμε εμείς να μάθουμε, γιατί βρεθήκαμε στον χώρο της διαδικασίας της εκλογοπολογιστικής, είναι το ποιο είναι το πρόσημο του 2018, γιατί έγινε και απολογισμός των πεπραγμένων. Αυτό που μάθαμε είναι ότι υπάρχει μεγάλη συρροή αιτήσεων για παρέμβαση του ΚΕΠΚΑ από καταναλωτές για μία σειρά από προβλήματά τους. Βεβαίως πρωταγωνιστής είναι εταιρείες όπως είναι οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, αναμενόμενο αυτό, αλλά και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πολιτών για την διαχείριση των χρεών προς τις τράπεζες και τα κόκκινα δάνεια. Η αλήθεια είναι πως το ΚΕΠΚΑ είχε έξτρα δουλειά το διάστημα αυτό, γιατί άλλαξαν οι συνθήκες με τα κόκκινα δάνεια. Και είχαμε και το νέο νόμο, ο οποίος συνδικατέστησε το άρθρο του νόμου Κατσέλη. Για όλα αυτά λοιπόν έχουμε μία ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πάμε να δούμε. Ο απολογισμός της δράσης για το έτος 2018 είναι στις 98 καταγγελίες, αιτήματα που δέχθηκε διεκπεραιώσε με επιτυχία το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών Δυτικής Μακεδονίας. Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε και περί τις 100 υποθέσεις οι οποίες επιλύθηκαν είτε με τηλεφωνική συμβουλή είτε με συμβουλή στα γραφεία. Και μπορώ να πω ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων λύθηκε η υπόθεση υπέρ του καταναλωτή και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Να αναφέρουμε ότι το μεγαλύτερο πλήθος των καταγγελιών αφορούσε κυρίως τους παρόχους κινητής σταθερής ίντερνετ, καθώς και οφειλές σε τράπεζες, τραπεζικά χρέη, αλλά και χρέη προς την εφορία και λοιπούς φορείς. Μπορώ να πω ότι με μεγάλη επιτυχία διεκπεραιώσαμε τις περισσότερες των υποθέσεων. Σε κάποιες βεβαίως δεν υπήρχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Το ευχάριστο είναι ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων ο καταναλωτής έμεινε ευχαριστημένος. Βεβαίως, έχουμε αιτήματα καταναλωτών για ρυθμίσεις των δανείων τους, τόσο παλαιότερα στα πλαίσια του εξοδικαστικού, όσο και αργότερα στα πλαίσια της τυποποιημένης κατάστασης οικονομικής πληροφόρησης των τραπεζών, αλλά και πλέον σήμερα με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ψηφίστηκε και το οποίο την εφαρμογή περιμένουμε τους αμέσως επόμενες ημέρες. Καταρχήν, το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, ανεξάρτητο. Μπορεί να παρέμβει και να διαμεσολαβήσει σε διαφορές καταναλωτών με προμηθευτές, στα πλαίσια όμως εξοδικαστικής επίλυσης των διαφορών. Η όποια νομική υποστήριξη, θα έλεγα εγώ συμβουλευτική και σε καθοδήγηση των καταναλωτών, παρέχεται εξοδικαστικά. Περιορίζεται σε καταναλωτικά και μόνο θέματα
Και ουσιαστικά η παρέμβαση είναι προς επίλυση της διαφοράς, χωρίς να μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα, αλλά προωθώντας συγκεκριμένα αιτήματα και πληθώρα καταγγελιών στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή που ανήκει στο Υπουργείο, η οποία και είναι η αρμόδια αρχή να επιβάλλει πρόστιμα για παρανομίες των προμηθευτών και παρόχων, τέλος πάντων, των αντισυμβαλλομένων των καταναλωτών. Είναι μαζί μας η Χριστιάνε Πίτη για τις υπόλοιπες ειδήσεις της ημέρας όμως. Πριν πάμε στις ειδήσεις της ημέρας, αφήσαμε μία εκκρεμότητα από χθες. Σας είχαμε πει να τηλεφωνείτε για να 5 λεπτά. Βέβαια, εσείς πήρατε περισσότερο χρόνο και καλά κάνατε. Χαιρόμαστε όταν μας δείχνετε την αγάπη σας. Τηλεφωνήσατε λοιπόν για να διεκδικήσετε 2 διπλές προσκλήσεις χθες για την... Συγγνώμη, για την παράσταση της θεατρικής σκηνής Κοζάνης, για την παράσταση Νταϊάντα, που σήμερα είναι η πρώτη, είναι η πρεμιέρα του θεάτρου, του έργου αυτού. Λοιπόν, είναι δίπλα μου η Χριστιάνα Πίτη. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν, Χριστιάνα, καλησπέρα, από την κλήρωση, να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί. Θέλω λοιπόν να μου πεις ένα νούμερο από το 1 έως και το 48, εδώ είναι η λίστα. Ένα νούμερο. Η Νικολέτα Ισαριδάκη χθες ήταν έτσι ιδιαίτερα εκεί στο τηλέφωνο, σημείωσε τα πάντα με τα τηλέφωνα. Δίπλο, οπότε θα μου πεις 1, μάλλον 2, από το 1 έως το 48. Το 4. Το 4, ναι. 2 λεπτάκια. 4. Λοιπόν, είναι η κυρία Χαριτίδου Τούλα. Κυρία Χαριτίδου Τούλα, που το τηλέφωνο της τελειώνει σε 186. Και ακόμα ένα. Και το 37. 37. Είναι η κυρία Ευκολίδου Άννα, που το τηλέφωνο της τελειώνει σε 154. Να σας ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή σας, κυρία Χαριτίδου Τούλα και κυρία Ευκολίδου Άννα. Να ευχαριστήσουμε όλους όσοι πήρατε τηλέφωνο και συμμετείχατε σε αυτή την διαδικασία. Χαρήκαμε πολύ για την συμμετοχή σας. Για τις κυρίες που κέρδισαν, ευχηθούμε έτσι να περάσετε καλά ένα όμορφο βράδυ, γεμάτο θέατρο και τέχνη. Να πάμε τώρα στις ειδήσεις της ημέρας. Σίγουρα θα περάσουν καλά αρχικά. Έτσι νομίζω και εγώ. Πρόκειται νομίζω και μια πολύ ωραία παράσταση. Σήμερα έχουμε πάλι ετοιμάσει κάποια θέματα της επικαιρότητας. Αρχικά να ξεκινήσω με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο αφού την έχει δώσει παράταση ενός μηνός, μέχρι δηλαδή σχεδόν τις 10 Μαΐου, όχι σχεδόν, μέχρι τις 10 Μαΐου, για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Να το αναφέρουμε αυτό, οπότε όποιος έχει εκκρεμότητες μπορεί να το κοιτάξει. Συνεχίσουμε με τη Δευτέρα τώρα, 15 Απριλίου, τη Δευτέρα που μας έρχεται, και ώρα 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση με θέμα κλεισθένης νέος εκλογικός νόμος και η τροποποίηση του. Η εκδήλωση, να πούμε, ότι διοργανώνεται από τον πρόεδρο ΠΕ Δυτικής Μακεδονίας, τον δήμαρχο Φλόρνας, αλλά και τον δήμαρχο Κοζάνης. Και θα πραγματοποιηθεί στην κουβεντάριο αίθουσα. Είναι ένα θέμα το οποίο, εντάξει, ο κλεισθένης πρόκειται να αλλάξει γενικώς, νομίζω, τη δεδομένη θεσμική πραγματικότητα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να παρευρεθεί. Συνεχίζουμε. Σε μήνυση κατά γνώστον προχώρησε η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης για τη φθορά που προκλήθηκε σε ένα εξωτερικό τοίχο της. Ήταν και αυτό. Πρόκειται δηλαδή για ένα γκράφιτι, για όσους δεν γνωρίζουν την ιστορία, πρόκειται για ένα γκράφιτι. Να πούμε βέβαια ότι η φθορά έχει ήδη αποκατασταθεί. Το γκράφιτι εξαφανίστηκε. Αλλά εντάξει, είναι ένα γεγονός. Σεβόμαστε και δύο πράγματα τα οποία τώρα είναι ένα κόσμημα στην πόλη. Είναι δυνατόν τώρα να πάνε εκεί να πρέπει κάνουν βανδαλισμούς. Πάρα πολύ. Είναι απίστευτο. Υπάρχει υλικό από τις κάμερες προστασίας του κτηρίου, το οποίο φυσικά έχει παραδοθεί στις αρχές, προκειμένου να εντοπιστούν ο δράστης ή οι δράστες. Βέβαια, βλέπουμε κατά καιρούς εδώ στο ρολόι, στην κεντρική πλατεία, στο Δημαρχείο. Είναι απαράδεκτο στην νέα πλατεία και πραγματικά πρέπει να βρεθούν υπεύθυνοι. Και γι' αυτό, ακριβώς πάνω σε αυτό που λες, ότι όλα αυτά οι παραπάνω κινήσεις πραγματοποιήθηκαν έτσι ώστε για την καλύτερη προστασία του κτίριου και ότι πρέπει φυσικά να σεβόμαστε όλο το συγκεκριμένο κτίριο, το οποίο αποτελεί και κόσμο για όλη την περιοχή της, όχι μόνο της Κοζάνης, και γύρω-γύρω. Έχουμε λοιπόν σχετικό για ρεπορτάζ. Όλη την Ελλάδα, Χριστιανά. Ακριβώς, ναι. Ένας απίστευτος χώρος, γεμάτος θησαυρούς. Και είναι το λιγότερο απαράδεκτο μια τέτοια κίνηση. Πρέπει όλοι να το προσέχουμε, γιατί είμαστε περήφανοι για την Δημοτική, για την Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη. Έχεις ρεπορτάζ, Χριστιανά. Έχουμε σχετικό ρεπορτάζ που μας μιλάει ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, ο Παναγιώτης Οδημόπουλος. Έχεις μόνο αυτό, θα μας αποχαιρετήσεις. Μόνο αυτό και θα σε αποχαιρετήσω λοιπόν, σήμερα. Να σε αποχαιρετήσω λοιπόν, να πούμε ότι είναι η τελευταία ημέρα της
Χριστιάνα σήμερα εδώ μαζί μας. Βέβαια η Χριστιάνα δεν θα βγαίνει τις υπόλοιπες ημέρες και μέχρι τις εκλογές, μιας και είναι υποψήφια με την ανατροπή η δημιουργία. Ευχαριστώ πολύ Χριστιάνα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ. Ήταν μια πάρα πολύ δημιουργική περίοδος και είσαι πραγματικά ένας πάρα πολύ αξιόλογος άνθρωπος. Ευχαριστώ Χριστιάνα. Θα τα πούμε και στο γραφείο μετά. Ευχαριστώ πολύ. Να σε ευχηθώ και δημόσια καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ Χριστιάνα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Η διαδικασία για μας είναι πάρα πολύ απλή. Αυτό είναι ένα έργο ΕΣΠΑ, έχει δευτεροβάθμιους ελέγχους. Εμείς είμαστε φορέας λειτουργίας και επομένως πρέπει να το κρατήσουμε σε όσο καλύτερη κατάσταση γίνεται. Δεν είναι δικό μας, είναι των Δημοτών της Κοζάνης και όχι μόνο. Ανήκει σε όλους και επομένως κάθε φορά που θα έχουμε φρουρά θα έχουμε την ίδια ακριβώς διαδικασία. Εμείς θα αποκαθιστούμε την φθορά, κάτι το οποίο έχει κόστος. Και αμέσως θα κάνουμε μία μήνυση καταγνώστων και θα προσκομίζουμε τη μαγνητοσκόπηση ουσιαστικά που υπάρχει των φυσικών προσώπων που επέφεραν τη φθορά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, γιατί πρέπει να προστατεύσουμε ένα δημόσιο κτίριο, το οποίο κόστησε πάρα πολύ, το οποίο θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση πάντα. Και πρέπει λίγο να σκεφτούν όλοι, όσοι εντάξει, κάνουν λάθος, ότι κάθε τέτοια φθορά γίνεται εις βάρος όλων. Δηλαδή, αυτό το κόστος που προκύπτει, που είναι μεγάλο και συνεχές, απλώς επιβαρύνει όλους την επόμενη μέρα. Έχει σημειωθεί παραπλήσιο περιστατικό στο παρελθόν? Πριν τα εγκαίνια, πριν βάλουμε τις κάμερες, είχαμε αυτή τη μία τέτοια μικρή φθορά, η οποία αποκαταστάθηκε επίσης τότε. Απλώς, ξέρετε, είναι λίγο κουτό να γράφουμε, να σβήνουμε, να γράφουμε, να σβήνουμε και τελικά αυτή η εξίσωση στο τέλος λέει ότι γράφουμε, σβήνουμε, γράφουμε, σβήνουμε και πληρώνουμε. Όλοι στο τέλος πληρώνουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές ιδιόκτητες επιφάνειες που μπορεί να γράψει κάποιος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συμβαίνει αυτό. Η φθορά που σημειώθηκε στον τοίχο της βιβλιοθήκης έχει αποκατασταθεί ήδη. Και πάμε στους ανταποκριτές μας, πάμε στον Κωνσταντίνο Μαυρίδη. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα από την Λεμαϊδα. Το Λεμαϊδα, εορδαία, ξέχασα να το πω. Βέβαια, όλοι γνωρίζουν τον Κωνσταντίνο Μαυρίδη. Οπότε και ξέχασα να το πω, αλλά εντάξει. Τι ακριβώς ξέχασες? Ξέχασα να πω από το Λεμαϊδα, εορδαία. Το είπα, Κώστα. Ναι. Το είπα. Εντάξει, το εορδαία είναι ο Δήμος, ναι. Η ευρύτερη περιοχή. Είναι ότι το μυαλό, ξέρεις, δουλεύει σε δύο κατευθύνσεις. Μία στον αέρα και μία στο τι έχω εδώ μπροστά στη σκαλέτα μου. Γι' αυτό. Είναι και το ακουστικό στο αυτή. Ναι. Θέλω να πω ότι σήμερα ο καιρός μας έπαιξε παιχνίδια. Ξεκίνησε με πολύ δυνατή βροχή το πρωί, χιόνια στα πολύ ορεινά, στις γραμμές, στις μονοκορφές και τώρα άλλαξαν τα πάντα. Μπόρες να πούμε το βράδυ. Πολύ. Τουλάχιστον εδώ στην Κοζάνη ξύπνησε από μπόρα, Κωνσταντίνη. Ναι, έτσι ήταν και στην Πελεμαϊδα. Και από 8 βαθμούς εκτινάχθηκε στους 15-16 βαθμούς το μεσημέρι. Καλός ο καιρός και καλές ειδήσεις θα σας πω σήμερα. Ωραία. Δύο καλές ειδήσεις έχω διακρίνει. Μία είναι ωραία. Ότι την Κυριακή το πρωί στην Κοζάνη, αλλά επειδή ο πρόεδρος του Μεσοκομικού Συλλόγου είναι από την Πτολεμαϊδα, το συνάντησα το πρωί. Μας είπε λοιπόν ότι στις 11 το πρωί στο μικρό αμφιθέατρο του ΤΕΗ υπάρχει το Μεσοκομικό Σεμινάριο, το πρώτο σεμινάριο που γίνεται με το Μεσοκομικό Κέντρο και το Σύλλογο Μελισσοκόμων και έχει να κάνει με την παραγωγή μελιού, την εκτροφή της μέλισσας, αλλά κυρίως και επιπλέον και με την διακίνηση του προϊόντος, γιατί πολλές φορές στην πατρίδα μας, ιδιαίτερα οι άνθρωποι της υπαίθρου ξέρουν πολύ καλά και να παράγουν ποιοτικά προϊόντα, είτε αγροτικά είτε κτηνοτροφικά, όμως δεν το έχουν με το εμπόριο. Και είτε πέφτουν σε κακά χέρια οι μεταπολιτές τους και δεν έχουν καλές τιμές, είτε δεν γνωρίζουν από μάρκετινγκ, γιατί η μέλισσα και η εκτροφή θέλει και τέτοια πράγματα. Βέβαια, σε συνεχή ανωδική πορεία, να πούμε. Ναι, ναι, αυτό είναι το ενθαρρυντικό, ότι έχουμε συνεχώς όλο ένα και περισσότερο που ασχολούνται με τη μέλισσα, με τις κυψέλες και έχουμε και πολύ καλές περιοχές για μελίσσια. Τελευταία προστέθηκε και ο χώρος της ΔΕΗ με τις αναβασώσεις. Mm-hmm. Και είναι ένα
ένα είδος εκτροφής και ενασχόλησης που έχει μεν προοπτική, αλλά αυτό που θέλει είναι κανείς να το αγαπά κυρίως και να το έχει ως βοηθητικό, τουλάχιστον στην πρώτη του φάση στην αρχή, ως βοηθητικό εισόδημα και όχι ως αποκριστική δουλειά, γιατί μάλλον θέλει να έχει πολλά μελίσια για να έχει τη δυνατότητα να βγάλει και καλό αλλά και μεγάλες ποσότητες στο μέλι και στα προϊόντα μελιού. Έχεις κάνει μια πολύ ωραία εκπομπή με τους μελισσοκόμους, Κωνσταντίνε. Ναι. Είναι επειδή οι άνθρωποι ασχολούνται και δείχνουν αγάπη. Και υπάρχει τώρα και τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο δύο χρόνια, υπάρχει και το μελισσοκομικό κέντρο που λειτουργεί στην Κοζάνη, μέτρα την Κοζάνη. Και η Δυτική Μακεδονία έχει αυτό το μελισσοκομικό κέντρο που μπορεί να, κανείς να πάρει πληροφόρηση, να πάρει γνώση και να έχει και δυνατότητες να του δώσουν κατεύθυνση για να ασχοληθεί με το μέλι. Αυτό λοιπόν στο ΤΕΗ την Κυριακή στις 11 μέχρι τις 2 το μεσημέρι το σεμινάριο για την παραγωγή μελιού και την διακίνησή του. Στο δεύτερο θέμα θυμίζω, μάλλον σημειώνουμε την ημερομηνία, την ερχόμενη Πέμπτη θα βρεθεί στη Δυτική Μακεδονία και πιο συγκεκριμένα στις πόλεις Καστοριά, από την Καστοριά θα ξεκινήσει την Πέμπτη το πρωί η επίσκεψη. Καστοριά, Κοζάνη και Πτολεμαϊδα, ο Υπουργός Υγείας, ο Ανδρέας Ξανθός. Σημαντική η παρουσία του κυρίου Υπουργού. Σε ό,τι αφορά εδώ την ΕΟΡΔΕΑ θα έχουμε και μια συγκινητική εκδήλωση, γιατί θα γίνει η μετονομασία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού σε Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Χρήστος Κατσίνας, το διευθυντής που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή, ο γνωστός μας γιατρός. Αυτό είναι το συναισθηματικό, θα έλεγα, κομμάτι, έχει τον συμβολισμό του. Το ουσιαστικό κομμάτι είναι ότι ένα αίτημα και ένα όνειρο του εκλειπώντα έρχεται τώρα με την βούλα του Υπουργού να γίνει πραγματικότητα. Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, όπως μαθαίνουμε, θα μετατραπεί σε τμήμα τεχνητού νεφρού, δηλαδή θα αποκτήσει και περισσότερα και από ό,τι από το ρεπορτάζ μάθαμε και καινούργια μηχανήματα αιμοκάθαρσης. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που είναι αναγκασμένοι να κάθονται στην καρέκλα αιμοκάθαρσης και βεβαίως η παρουσία του Υπουργού θα έχει και την επίσκεψή του στη νέα μονάδα, γιατί μάθαμε και μας είπε ο διοικητής του νοσοκομείου, ο Γιώργος Σοχιωτίδης, ότι και η μονάδα, η ογκολογική μονάδα θα μετατραπεί και αυτή σε τμήμα, που σημαίνει περισσότερο κόσμο, γιατρούς και καλύτερη εξυπηρέτηση και καλύτερη ιατρική φροντίδα στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Γιατί και η μονάδα τεχνητού νεφρού, αλλά και η ογκολογική μονάδα, νομίζω ότι δεν έχουν μόνο αναφορά στην περιοχή της Ορδέας, αλλά σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο. Ωραίες ειδήσεις. Να δούμε τον κύριο Χετίδη που μας μίλησε και να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχόμενοι για καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χετίδη, τις δηλώσεις του. Ναι, η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Πέμπτη, 18 του μηνός. Πρώτα ο Υπουργός θα επισκεφθεί το νοσοκομείο της Καστοριάς, όπου θα γίνουν εκεί τα εγγένεια της μευτικής γυναικολογικής κλινικής, η οποία είναι καινούργια και λειτουργεί ως τέτοια το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί την πόλη της Κοζάνης για να εγγενιάσει μια δομή τόμη προς το μεσημεράκι και αμέσως μετά θα έρθει στο νοσοκομείο μας, στο Ποδοσάκι νοσοκομείο, για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση στη μνήμη του Διευθυντή της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, του Χρήστου Κατσίνα. Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης θα μετανομαστεί η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού σε Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Χρήστου Κατσίνα. Θα ανακοινωθεί από τον Υπουργό ότι πια έχουν δρομολογηθεί οι αποφάσεις ώστε η μονάδα να γίνει τμήμα, όπως επίσης θα ανακοινωθεί και η μονάδα χημειοθεραπείας θα γίνει επίσης τμήμα. Την ίδια ημέρα, στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης, θα έχουμε και κάποια μουσικά δρόμενα με την συμμετοχή του τραγουδιστή και προσωπικού φίλου του Χρήστου Κατσίνα, του κ. Θωμαΐδη, και η πρωτοβουλία που έχει πάρει
ο πολιτιστικός σύλλογος υψηκάμενος και αμέσως μετά, αφού θα υπάρξει και μία μίνι, θα έλεγα, μία μικρή, πώς να το ονομάσω τώρα, ένας μπουφές να το πω, μετά την δεξίωση, μικρή. Μία μικρή δεξίωση, θα επισκεφθεί ο υπουργός και την καινούργια πτέρυγα, η οποία όπως πολύ καλά ξέρετε, έχει τρία υποέργα ακόμα, τα οποία υπολείπονται για να ολοκληρωθεί στο 100%, τα οποία είναι μικρά και αυτό δηλαδή, και στη συνέχεια αφού δει αυτή την πτέρυγα θα μας ρωτήσει φυσικά πότε πιστεύουμε θα είναι έτοιμη, τι πρέπει να γίνει περαιτέρω και ούτω καθεξής. Εντάξει, είμαστε έτοιμοι να το ενημερώσουμε. Με την ευκαιρία αυτή να σας πω ότι ήδη έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση, έχει γίνει προκήρυξη, έχει δρομολογηθεί η διαγωνιστική διαδικασία για να αντικατασταθούν όλα τα μηχανήματα τεχνητού νεφρού με καινούργια, όπως και οι πολυθρόνες τεχνητού νεφρού. Αυτό το γεγονός, συνδυαστικά με το γεγονός ότι πρέπει να γίνουν και κάποιες παρεμβάσεις στις κτηριακές υποδομές, στη μονάδα τεχνητού νεφρού αλλά και στον υπόλοιπο παθολογικό τομέα, συν το γεγονός ότι θα απελευθερωθεί χώρος φεύγοντας το ογκολογικό από εδώ και πηγαίνοντας στην επέκταση, αυτό πιστεύουμε ότι σε ένα χρόνο από σήμερα θα διαμορφώσει μια τελείως διαφορετική κατάσταση και σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό και σε ό,τι αφορά τις θηριακές υποδομές και μακάρι σε μια προοπτική κάποιων λίγων ετών από σήμερα να δοθεί και μια επιπλέον οργανική θέση στη μονάδα του νεφρού ώστε να είναι τέσσερις για να μπορούν να νοσηλεύουν και περιστατικά με πλήρη εφημεριακή κάλυψη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τώρα και στο Θανάση Μπατσόπουλο. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Φωτίνη, σε εσένα και τους τηλεθεατές. Και να πούμε από την Καστοριά που είναι ο καιρός βροχερός με βροντές και λοιπά. Να πούμε λοιπόν ότι μπαίνει σε τελική ευθεία η υπόθεση του δρόμου Νεστορίου Χιονάτου Διποταμίας. Γιατί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανήρτησε τελικά ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο συντήρηση και βελτίωση του οδικού αυτού άξονα που συνδέει τον Νεστόριο, τον Χιονάτο και τη Διποταμία, περιοχές που έχουν εξάρτηση διοικητικές βέβαια με τον Νεστόριο και θα εξυπηρετούνται πολλοί οι κάτοικοι. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5.340.000 που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με σκοπό την αναβάθμιση της οδικής σύνδεσης αυτής Νεστορίου Χιονάτου Διποταμίας. Η προθεσμία των προσφορών λήγει την 3η 28/5/19, οπότε οι ενδιαφέρομενοι εργολάβοι μπορούν μέσα σε αυτή την προθεσμία να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Αυτά για το έργο του Νεστορίου. Να πάμε τώρα όμως στα εκλογικά. Άλλη μια υποψηφιότητα για το Δήμο Καστοριάς. Και αυτή προέρχεται από το Διευθυντή του ΕΠΑΛ Καστοριάς, Ταμίλια Αλέξανδρο, που είναι καθηγητής και διευθυντής. Έκανε επίσημη δήλωση υποψηφιότητας με ονόματα του συνδυασμού, που βέβαια στην αρχή είναι 10, με όνομα του συνδυασμού «Τελευταία ευκαιρία» και nice. Παρουσίαση υποψηφίων, των οποίων είναι όλοι, οι οποίοι όλοι τους είναι αυτοί που αυτούς που ανακοίνωσε επιστήμονες. Πώς είναι οι υποψήφοι, Θανάση, μέχρι τώρα εκεί για τον Δήμο Καστοριάς? 6 με τον κύριο Καμίλια. 6 είναι ο κύριος, να τους ονομάσουμε, είναι ο κύριος Κορετσίδης, ο κύριος Πετκανάς, ο κύριος Λιάνος, η κυρία Σπύρου, το ΚΚΕ και ο κύριος Καμίλιας. Είναι η μισή από όσοι είχαν δηλώσει στην αρχή ότι θέλουν να κατέλθουν στις δημοτικές εκλογές ως υποψήφοι. Βέβαια, από αυτούς παλεύουν να συμπληρώσουν το ψηφοδέλτιο ο κύριος Καμίλιας και ο κύριος Λιάνος. Μάλιστα. Πιστεύω πως άμα τα καταφέρουν, όσο περισσότερο είναι, τόσο καλύτερο θα είναι ο ανταγωνισμός. Και να κλείσω, Φωτεινή, επιβεβαιώνοντας ότι στις 8 σήμερα
στο ξενοδοχείο Τσάμις για να ακούσουν όσοι θέλουν να πάνε. Ο Στέλιος Κούλουγλου, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, θα πραγματοποιήσει ομιλία και παρουσίαση του βιβλίου του «Γιατί μπαμπά είναι κακιά η δεξιά». Η εμπειρία του βέβαια, γιατί είναι ευρωβουλευτής, ούτως είναι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κούλογλου, και έχει εμπειρία βέβαια στο τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ακριβώς. Ευρώπη. Ακριβώς, και τώρα θα ξαναβάλει υποψηφιότητα και ξαναβγεί. Εκ νέου υποψήφιος. Σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση. Καλό σου απόγευμα. Καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Εμείς θα περάσουμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν γυρίσουμε, θα είναι μαζί μας οι κύριοι Βακρατσάς και ο κύριος Εμμανουήλ. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την πρώτη ανάβαση Βελβεντού. Πολύ μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο της ώρας αιχμής και πάμε να δούμε τώρα ένα ρεπορτάζ για μια θετική εξέλιξη εκεί στο φράγμα 30 φιλιάς. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το αρδευτικό 30 φιλιάς περιφερειακής ενότητας Φλόρινας. Ενέκρινε τη χρηματοδότηση του έργου με 43,5 εκατομμύρια ευρώ. Η οριστική ένταξη του έργου ανακοινώθηκε από την Φλόρινα στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν οι επικεφαλής της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με την περιφέρεια, πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική παρέμβαση για την ευρύτερη περιοχή. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα που θα υλοποιηθούν στην χώρα το διάστημα αυτό και που θα έχει ως στόχο την εξοικονόμηση πόρων, νερού και κυρίως την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής. Ένα έργο που θα λέγαμε δεκαετιών, που έρχεται να απαντήσει σε πραγματικές ανάγκες του πρωτογενούς τομέα και να καθιστήσει αυτό τον ευαίσθητο τομέα ανταγωνιστικό. Μιλάμε για το αρδευτικό της 30 φιλιάς. Ένα έργο περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ, όπου πλέον μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, διότι έχουμε την οριστική ένταξη του έργου. Αντιλαμβάνεστε το πόσο σημαντική είναι αυτή η εξέλιξη. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες, στην Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, στον Περιφερειάρχη πρώτα απ' όλα, γιατί βοήθησε στο να εντάξουμε τη χρηματοδότηση για την κτηματογράφηση, που ήταν το κυρίως έργο που έπρεπε να γίνει αυτό το διάστημα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών. Όπως γνωρίζετε, είχαμε κάνει εδώ πάρα πολλές συσκέψεις με τον τότε Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Παπαγιαννίδη, ο οποίος ήλεγχε την κατάσταση και τις μελέτες οι οποίες έπρεπε να γίνουν για να μπορέσουμε να έχουμε πλήρη, ας το πούμε έτσι, οριμότητα για το έργο αυτό. Και φυσικά τον κύριο Κοτσόλη, ο οποίος είναι ο νέος Γενικός Διευθυντής στο Υπουργείο Υποδομών, και τον κύριο Γιωργαλά, τον Γιώργο, οι οποίοι βοήθησαν στο να κατατεθεί αυτή η πρόταση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και να έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να εντάσσετε ένα έργο ύψης σημασίας για την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, το αρδευτικό της 30 φιλιάς, που κατ' επέκταση ίσως είναι το μεγαλύτερο έργο αυτή τη στιγμή που θα γίνει στη χώρα. Σήμερα με αυτή την παρέμβαση και την ένταξη του έργου των 43,5 εκατομμυρίων ευρώ, ικανοποιούμε περίπου 30.000 έργα. Η δεύτερη φάση θα έρθει να μας ικανοποιήσει το σύνολο των εξάξεων. 55.000. Δηλαδή, μιλάμε, θα μείνουν άλλες 25.000 στρέμματα που μελετώνται με τι θα υλοποιηθεί ο αναδασμός, θα γίνει η κτηματοδότηση του έργου και όλες αυτές οι διαδικασίες που απαιτούν. Επιπλέον από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας έγινε ενημέρωση για τα ορυχεία Χλάδας και τη θετική εξέλιξη που αφορά μεγάλο αριθμό προσωπικού. Τελικώς με τις παρεμβάσεις που γίνανε, είχαν προηγηθεί συσκέψεις στην περιοχή με τους τοπικούς φορείς, τους βουλευτές, τον κύριο του Περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες μάλλον, και μετά από μια παρέμβαση που έγινε στο γραφείο και μια σύσκεψη που είχαμε κάνει μια συνάντηση στην Αθήνα με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Σταθάκη, όπου εκεί συζητήσαμε από γενικές βάσεις όλα τα ζητήματα που αφορούν την ενεργειακή επάρκεια της χώρας, αλλά ιδιαίτερα της περιοχής μας που μπορεί να συντράψει αυτό. Και καταστήσαμε αναγκαίο ότι αυτό το ορυχείο πρέπει να λειτουργήσει. Τελικώς βρέθηκε μία λύση μεταξύ του ορυχείου Αχλάδας και της ΔΕΗ, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στη λειτουργία του ορυχείου, κανένα πρόβλημα στις θέσεις εργασίας και κανένα πρόβλημα στην τροφοδοσία του εργοστασίου.
επιστρέψαμε λοιπόν, όπως σας είπαμε και πριν, και έχουμε πολύ ωραία παρέα. Έχουμε παρέα από το Βελβεντό σήμερα. Είναι ο Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Βελβεντού και θα μάθουμε τα πάντα για την πρώτη ανάβαση Βελβεντού. Είναι λοιπόν μαζί μας ο κύριος Αστέριος Εμμανουήλ και ο κύριος Σουπούρας Αστέριος. Το είπα καλά, κύριε Μια Σουπούρα. Μια χαρά το είπατε. Σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Βελβεντού. Ναι. Πότε ιδρύθηκε ο Σύλλογος? Καταρχήν να σας ευχαριστήσω εσάς και το κανάλι σας για την τιμή που μας κάνατε να έρθουμε στην εκπομπή σας να μιλήσουμε και να προβάλλουμε τον Σύλλογό μας και τον αγώνα ο οποίος είναι αύριο στο Βελβεντό. Ο Σύλλογος μας ιδρύθηκε το 1984. Παλιός Σύλλογος. Πολύ παλιός. Όταν ιδρύθηκε εμείς ήμασταν παιδιά μικρά, τώρα μεγαλώσαμε. Λειτουργήσε 5 χρόνια από το 1984. Μετά κάποια στιγμή σταμάτησε, πάγωσε, το παρατήσαμε, είχαμε δουλειές και το 2013 τον ξαναξεκινήσαμε από την αρχή με καινούργιο καταστατικό. Πήραμε την αναγνώριση από την αθλητική τέτοια, από την Ομοσπονδία, την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και από τότε λειτουργεί κανονικά, από το 2013 λειτουργεί κανονικά, κανονικότατα. Η δραστηριότητα του Συλλόγου μας είναι... Εγώ θέλω να μου πείτε, κύριε Μανουήλ, πραγματικά, γιατί όπως σας είπα και πριν, ναι, και off camera, πραγματικά ποιος είναι ο σκοπός της ίδρυσης, πόσα μέλη είστε, γιατί δεν έχω από μηχανοκίνητο αθλητισμό και νομίζω και οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν, ναι, τι ακριβώς είναι, πώς λειτουργεί. Θέλω λίγο να μας... Λοιπόν, ο Σύλλογος αυτή τη στιγμή έχει 127 μέλη, mm-hmm, και τα 127 μέλη είναι ενεργά, είναι τακτοποιημένοι οικονομικά. Πριν από ένα μήνα είχαμε εκλογές ξανά και δραστηριοποιείται στους αγώνες αυτοκινήτου και όχι μόνο. Mm. Καταρχήν, ο Σύλλογος και τα μέλη του αγαπούν και λατρεύουν το αυτοκίνητο και προσπαθούμε μέσα από το αυτοκίνητο να δημιουργήσουμε, να κάνουμε αγώνες. Κάνουμε διάφορα σεμινάρια στα σχολεία για ασφαλή δράσεις, οδήγηση. Λοιπόν. Πείτε μου λίγο και για τις υπόλοιπες δράσεις. Για τους αγώνες θα μείνουμε βέβαια, θα, ναι, μιλήσουμε εκτενώς. Θέλω να μου πείτε και για τις άλλες δράσεις του Συλλόγου. Έχουμε κάνει σεμινάρια στα δημοτικά σχολεία του Βελβεντού, mm, και του Γυμνασίου για ασφαλή οδήγηση. Καλέσαμε έναν πολυπρωταθλητή Ελλάδος, τον κύριο Μανολόπουλο, ο οποίος μίλησε στα παιδάκια. Τι είναι το αυτοκίνητο, προσπαθούσαμε να τα πούμε τι είναι το αυτοκίνητο, πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, mm, απέναντι στο αυτοκίνητο για ασφαλή οδήγηση, πώς πρέπει να περπατάμε στο δρόμο. Άλλες δραστηριότητες οι οποίες κάναμε σεμινάριο για 4x4, για οδήγηση 4x4, mm, εκτός δρόμου και αυτό ήταν ένα πάρα πολύ καλό σεμινάριο και το παρακολούθησε πάρα πολύ κόσμος. Άλλες δραστηριότητες κάναμε στο πνευματικό κέντρο, πάλι φωνάξαμε ένα μέλος της ΟΜΑΕ ο οποίος είναι ειδικός για ασφαλή οδήγηση και τέτοια και καλέσαμε πάλι τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου. Προσπαθούμε... Πολλές έτσι δράσεις, έτσι, περισσότερο έτσι, για την ασφαλή οδήγηση από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι. Μιλήσατε πριν για ασφαλή, μάλλον για το είδος 4x4, για την οδήγηση 4x4 εκτός δρόμου. Μάλιστα. Πείτε μας λίγο, τι ακριβώς είναι αυτό. Δηλαδή, είναι τόσο δύσκολο το να οδηγείς ένα 4x4 εκτός δρόμου, γιατί είναι μονοπάτια. Και... Ναι, είναι δύσκολο και πρέπει το 4x4 να το ξέρεις. Γιατί καταρχήν περπατάμε σε δρόμο που εκτός δρόμου. Δεν υπάρχει δρόμος. Ανοίγουμε μονοπάτια μόνοι μας, μπαίνουμε μέσα στα ποτάμια. Είναι πολύ επικίνδυνο ο ποταμός να συμπαρασύρει και αν δεν γνωρίζεις από αυτά τα πράγματα, κάθε μέρα ακούμε ότι όταν έχει βροχή και κατεβάζει ένα ρέμα, μπαίνει μέσα κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να υπολογίσει την ποσότητα του νερού και το ρεύμα τον παρασέρνει και κάθε μέρα ακούμε στα δελτία ένα σωρό τέτοια πράγματα. Εμείς όσοι ήθελαν να παρακολουθήσουν εκείνο το σεμινάριο, το παρακολούθησαν και κάναμε και πρακτική εκτός της αίθουσας με το αυτοκίνητο. Πώς χρησιμοποιούμε τα σειρματόσκηνα, πώς να ρημορκίσουμε ένα 4x4, πώς να ρημορκίσουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει φύγει εκτός δρόμου. Περπατάμε στον δρόμο και κάποιος χρειάζεται τη βοήθειά μας. Λοιπόν,
πώς να μπορέσουμε να τον τραβήξουμε, ώστε να μην μάθουμε ζημιά και εμείς να τον βγάλουμε το δρόμο. Προσπαθούμε με τέτοιες δραστηριότητες. Εκτός Βελβεντού μπορούμε εμείς να τα παρακολουθήσουμε, φυσικά, να παρακολουθήσουμε τέτοια φυσικά, σενάρια. Φυσικά, φυσικά. Οπότε κύριε Εμμανουήλ, να τα επικοινωνείτε συνεχώς, να τα μαθαίνουμε κι εμείς εγκαίρως, γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα φυσικά. Όσα μας λέτε, πραγματικά. Φυσικά. Οπότε να υποθέσω ότι, όπως είπατε, ανοίγετε εσείς, κάνετε διάνοιξη σε μονοπάτια ή δρόμους, δηλαδή να πάμε στην πρώτη ανάβαση. Πώς γίνεται, τα μονοπάτια, εσείς γνωρίζετε ποια μονοπάτια είναι και επιλέγετε, πώς γίνεται. Καταρχήν ο πρώτος λόγος είναι να μην χαλάμε το περιβάλλον, έτσι. Ναι. Δεν μπαίνουμε μέσα στο δάσος και αρχίζουμε να σπάζουμε δέντρα και τέτοια. Το μονοπάτι είναι ήδη μονοπάτια είναι, που προϋπάρχουν. Το μονοπάτι είναι, τα μονοπάτια ήδη προϋπάρχουν και εμείς πατάμε πάνω σε αυτά, αλλά επειδή δεν χρησιμοποιούνται έχω κλείσει. Ναι. Και εμείς πατάμε πάνω σε αυτά, ας πούμε, και προχωράμε. Αλλά πιο πολύ όμως η ειδικότητά μας είναι στο να κάνουμε αγώνες αυτοκινήτων. Mm. Πιο πολύ εκεί δραστηριοποιούμαστε. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο αγώνες για την ανάβαση. Τον υποθέσω δρόμου, πώς λέμε. Δρόμο. Ασφάλτου. Ασφάλτου, ναι, σε άσφαλτο. Στο χώμα ακόμα δεν υπάρχει πίστα, δυστυχώς, στα μέρη μας, χωμάτινη πίστα, για να κάνουμε τέτοιου είδους αγώνες. Εσείς τώρα από το Βελβεντό. Μπορείτε και να διεκδικήσετε. Άμα βάλετε στόχο, θα τον πετύχετε, κύριε Εμμανουήλ. Για μια τέτοια πίστα, πιστεύω. Τι λέτε, κύριε Σουπούρα, αν το βάλετε στόχο. Μακάρι να γίνει, αν και είναι δύσκολο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια τέτοια πίστα χωμάτινη στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, μακάρι να γίνει στο μέλλον. Θα πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος. Να τηρεί τις προδιαγραφές για να γίνει κάτι τέτοιο, για να γίνει μια πίστα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα να γίνει πίστα. Ναι. Πριν από κάμποσο καιρό, με πρωτοβουλία του κύριου Καρυπίδη, μαζευτήκαμε, ο νομός Κοζάνης έχει τρεις συλλόγους που ασχολούνται με το αυτοκίνητο. Ναι. Μαζευτήκαμε όλοι οι σύλλογοι και ξεκίνησε μια πρωτοβουλία από τον κύριο Καρυπίδη και άλλοι που αγαπάνε το αυτοκίνητο να γίνει μια πίστα. Αλλά τελικά, ενώ είχαμε προχωρήσει αρκετά, σταμάτησαν όλα, δυστυχώς. Λοιπόν, τώρα να μιλήσουμε λίγο για την ανάβαση. Ευελπιστούμε στο μέλλον να γίνει. Ναι, μακάρι να γίνει στο νομό Κοζάνης μια πίστα, σε προδιαγραφές ακόμα και Φόρμουλα 1, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Είπατε, δεν υπάρχει σε όλη την Βόρειο Ελλάδα. Μία πίστα η οποία είναι χαρακτηρισμένη και γίνονται αγώνες αυτοκινήτων είναι στις Σέρες. Μόνο μία. Και αυτή είναι ασφάλτινη. Ασφάλτινη, ναι, όχι χωμάτινη. Το χώμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πριν πάρα πολλά χρόνια υπήρχε μία πίστα στο Κουρί που γινόταν αγώνες χωμάτινη, αλλά πριν πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Καλά, τώρα είναι και διαφορετικά εκεί στο Κουρί. Μάλιστα. Οπότε πάμε στην πρώτη ανάβαση Βελβεντού. Μάλιστα. Θυμάμαι ότι είχε γίνει ένας αγώνας, αλλά έχει 4-5 χρόνια. Ήταν ασφάλτο εκείνος ο αγώνας. Ναι, ήταν πάντα ασφάλτο. Μιλάμε πάντα για ασφάλτο. Οι προηγούμενοι αγώνες που κάναμε ήταν ράλι σπριντ. Mm. Η διαφορά του ράλι με την ανάβαση είναι ότι το ράλι, η διαδρομή είναι 16 με 17 χιλιόμετρα. Ενώ στην ανάβαση είναι μέχρι και 4,5 χιλιόμετρα. Mm. Είναι μικρή η διαδρομή. Ναι. Τα αυτοκίνητα... Είναι πιο δύσκολη όμως. Όχι, πιο δύσκολη δεν είναι. Είναι πιο εύκολη. Αλλά επειδή είναι μικρή, είναι πιο γρήγορη. Mm. Τα αυτοκίνητα έχουν να διανύσουν μικρή απόσταση και η ταχύτητά τους είναι πολύ πιο μεγάλη. Ναι. Λοιπόν, τα αυτοκίνητα αυτά τα συγκεκριμένα, τα οποία έχουν όλη την ασφάλεια ενός αυτοκινήτου ράλι, έχουν ειδικές άδειες, είναι μολακαρισμένα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για τον οδηγό. Αυτά τα αυτοκίνητα τρέχουν στο συγκεκριμένο αγώνα χωρίς συνοδηγό. Είναι μόνο οδηγός. Mm-hmm. Τρέχει. Χωρίς συνοδηγό, γιατί δεν πρέπει να υπάρχει. Ναι, δεν γίνονται δοκιμές, δεν γίνονται, γίνονται λεπτά, δοκιμές, γίνονται διαδρομές. Δοκιμές, γίνονται δοκιμές, αλλά επειδή είναι μικρή η διαδρομή, δεν χρειάζεται να έχει τον συνοδηγό ώστε να το λέει μπροστά μας έχουμε δεξιά στροφή και τέτοια. Ναι. Λοιπόν. Και... Τα αυτοκίνητα τα οποία συμμετέχουν στην ανάβαση, το μόνο που έχουν να αντιμετωπίσουν είναι ο χρόνος τους. Mm. Δεν μπαίνουν μέσα μαζί και να αρχίσουν ποιος θα βγει πρώτος και τέτοια. Ξεκινάει ένα-ένα. Ξεκινάει ένα-ένα το αυτοκίνητο και είναι αντιμέτωπο με το χρονόμετρο. Και όποιος θα κάνει τον καλύτερο χρόνο, βέβαια τα αυτοκίνητα μοιράζονται σε κλάσεις σύμφωνα με τα κυβικά τους, σύμφωνα με την παλαιότητα που έχουν, μοιράζονται σε κατηγορίες και κάθε κατηγορία
Υπάρχουν τρεις νικητές, ας πούμε. Ποιος θα βγει νικητής, ναι, που παίρνουν τα ανάλογα κύπελα και είναι τρεις κατηγορίες. Δηλαδή. Όχι, είναι πολλές κατηγορίες. Πολλές κατηγορίες. Ναι. Α, είναι τρεις κατηγορίες. Ναι, σωστά. Είναι ναι. Σε κάθε, για κάθε κατηγορία τρεις νικητές. Ναι, τρεις νικητές. Έτσι ακριβώς. Όπως πάντα, ναι. Πόσες κατηγορίες είναι? Είναι πολλές. Αυτή τη στιγμή στον αγώνα μας εμείς έχουμε πέντε κατηγορίες. Πέντε κατηγορίες έχουμε τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν στον αγώνα μας. Και για να σας το πω απλά, πιο πολύ είναι με θέματα κυβικά. Μία κατηγορία μέχρι 1400 κυβικά, μία άλλη κατηγορία από 1400 μέχρι 1600 κυβικά. Από 1400 δηλαδή ξεκινάει. Ναι, το πιο μικρό είναι 1400. Ναι, 1400. Ναι. Από 1000 ας πούμε μέχρι 1400. Ναι. 1400 με 1600, 1600 με 2000 και 2000 και πάνω. Σας ακούω, κύριε Εμμανουήλ, σας παρακολουθώ όση ώρα μιλάτε με τόσο μεγάλο ενθουσιασμό. Πραγματικά, είναι ένα σπορ, να το πω. Ναι. Τι είναι αυτό που σας κάνει, γιατί φαντάζομαι ότι είναι και ακριβό. Πάρα πολύ. Είναι ακριβό σπορ. Πάρα πολύ ακριβό. Ακριβό σπορ. Δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας να ασχοληθεί, φαντάζομαι. Όχι. Δεν μπορεί. Όχι, δεν μπορεί. Τι είναι αυτό που σας κάνει λοιπόν να έχετε τόσο αγάπη για αυτό το σπορ? Είναι και μία δαπάνη όσο να είναι, εξοδεύεται αρκετά χρήματα. Κοιτάξτε, εμείς, εγώ προσωπικά ας πούμε, δεν τρέχω. Έτσι, δεν είμαι αγωνιζόμενος. Δεν τρέχω. Εμένα μου αρέσει να κάνω αγώνες αυτοκινήτου. Το έχω από μικρό παιδί, μου αρέσει και το κάνω. Και μαζί με μένα είναι και όλη η ομάδα, όλα τα μέλη του συλλόγου που αγαπάμε αυτό το πράγμα και το κάνουμε. Κύριε Σουπούρα, τι είναι αυτό που σας κάνει? Είναι η αγάπη για το αυτοκίνητο. Μου αρέσει από μικρός να ασχολούμαι με αυτά. Και όσο μπορώ βοηθάω και εγώ στο να διεξαχθεί αυτός ο αγώνας. Το κόστος, ένα μέσο όρο θέλω να μου πείτε, πάνω κάτω. Μέσο όρο. Πόσο είναι? Κόστος. Π.χ. για αυτόν τον αγώνα που θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο, κάποιος αγωνιζόμενος θα χρειαστεί περίπου 2.000. Γύρω στα 2.000 ευρώ. Για το συγκεκριμένο αγώνα. Για αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι. Βέβαια, αυτοί που συμμετέχουν όλοι οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι είναι χρόνια τα κόστη. Ύστερα, φαντάζομαι ότι από πίσω είναι και, υπάρχουν και χορηγοί, οι οποίοι είναι εταιρείες. Ναι. Φυσικά. Και αυτό θα ήθελα να πω, να ευχαριστήσουμε και εμείς σαν σύλλογος όλους τους χορηγούς, είτε είναι από το Βελβεντό, από Κοζάνη, από Πτολεμαΐδα, από Καστοριά, από Σέρβια. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατί χωρίς χορηγούς δεν θα γινόταν αυτός ο αγώνας. Το κόστος του συγκεκριμένου αγώνα είναι πάρα πολύ υψηλός, γιατί είναι 30 συμμετοχές που έχουμε. Τώρα το Σαββατοκύριακο θα είναι 30 τα αυτοκίνητα που θα τρέξουν. Έχει κλείσει, δηλαδή, αν θέλει τώρα κάποιος να δηλώσει συμμετοχή σήμερα, δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Έχει κλείσει. Έχει κλείσει από την προηγούμενη Δευτέρα. Όποιος ήθελε μέχρι την προηγούμενη Δευτέρα θα μπορούσε να δηλώσει. Και είναι πάρα πολύ υψηλό το κόστος. 30 συμμετοχές είναι καλό, είναι μέτρια. Συνήθως πόσες είναι οι συμμετοχές για τέτοιες διαδρομές? Για την εποχή φυσικά που διανύουμε και τα κόστη. Για την περιοχή που είμαστε, οι 30 συμμετοχές είναι πάρα πολύ καλά. Mm. Όταν εμείς ξεκινήσαμε να δηλώνουν τις συμμετοχές, περιμέναμε λίγο περισσότερες, αλλά τελικά και 30 που φτάσαμε είναι ένας αριθμός πολύ ικανοποιητικός. Είναι καλά. Πολύ καλά, πολύ καλά. Για τη Βόρεια Ελλάδα είναι αρκετά καλά. Τώρα, εμείς, γιατί μας τα είπατε τόσο ωραία, πραγματικά θέλουμε να δούμε. Για τους θεατές, λοιπόν, που θέλουν να παρακολουθήσουν, γιατί φαντάζομαι ότι όταν δεν έχεις τον συναγωνισμό, βέβαια εσείς είπατε στην άσφαλτο, αλλά φαντάζομαι ότι και αυτές οι διαδρομές, και όταν δεν υπάρχει ο συναγωνισμός, απλά βλέπεις το κάθε αυτοκίνητο, το οποίο ουσιαστικά έχει αντίπαλο μόνο το χρόνο, και ο οδηγός μόνο τον εαυτό του, εκεί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχουν μέρη που θα μπορεί να πάει ο θεατής που θέλει για να απολαύσει τον αγώνα? Λοιπόν, η διαδρομή μας είναι ένα πανέμορφο μέρος. Ούτως ή άλλως το Βελβεντό είναι πανέμορφο. Με θέα τη λίμνη και όλο τον κάμπο του Βελβεντού, που δυστυχώς τώρα μέχρι πριν από μια εβδομάδα ήταν όλος ροζ, ανθισμένος. Έχουμε μια πανέμορφη θέα. Η πίστα, ας πούμε, τη λέμε εμείς στην ειδική διαδρομή, το δρόμο που γίνεται ο αγώνας, είναι φανταστική. Έχει πάρα πολύ καλό άσφαλτο. Ο άσφαλτος κρατάει πάρα πολύ τα αυτοκίνητα. Οι κλίσεις των στροφών είναι ικανοποιητικότατες και είναι και γρήγορη η πίστα και γρήγορη και πάρα πολύ θεαματική.
Ο κόσμος που θα έρθει το Σαββατοκύριακο στο Βελβεντό θα περάσει πάρα πολύ καλά. Θα περάσει ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο γκάζια, λέμε εμείς. Ναι, ναι, μα αφού έτσι είναι και το. Λοιπόν, θα περάσει ένα Σαββατοκύριακο φανταστικό. Τώρα, να πούμε λίγο για τα ωράρια. Βέβαια. Ο δρόμος, δηλαδή όσοι θέλουν να μπουν μέσα στην ειδική, θα πρέπει μέχρι η ώρα 10 να περάσουν και να μπουν μέσα στην ειδική. Η ειδική η ώρα 10 θα κλείσει. Η ώρα 11 ξεκινάει ο αγώνας. Το ίδιο πρόγραμμα ισχύει και για το Σάββατο και για την Κυριακή. Η ώρα 11 αρχίζει ο αγώνας. Αύριο Σάββατο τα περάσματα των αυτοκινήτων είναι 3. Και είναι δοκιμαστικά αύριο. Mm. Και ο κύριος αγώνας είναι την Κυριακή. Ο κύριος αγώνας έχει 2 περάσματα. Μόλις περάσουν τα αυτοκίνητα μία φορά, ανεβαίνουν όλα στον τερματισμό. Mm. Και μόλις τελειώσει το πέρασμα, κατεβαίνουν όλα μαζί κάτω, σε ρυθμό πολύ αργό, mm-hmm. και ξαναξεκινάει το δεύτερο σκέλος. Μάλιστα. Αυτό έτσι είναι ο αγώνας. Η μορφή του αγώνα έτσι είναι. Mm-hmm. Και είπαμε, καθαρά είναι θέμα χρόνου. Ποιος θα κάνει τον καλύτερο χρόνο. Και φαντάζομαι θα είναι και πολύ θεαματικό. Φυσικά. Οι συμμετοχές είναι από όλη την Ελλάδα. Ναι, οι πιο πολλές βέβαια είναι από την Βόρεια Ελλάδα, mm-hmm. αλλά έχουμε αθλητές και από Αθήνα, mm-hmm. Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Δράμα. Οπότε. Αλεξανδρούπολη, Άρτα. Άρτα, Κοζάνη και έχουμε και τρεις τοπικούς αγωνιζόμενους. Φλόρινα, Κολιμαίδα. Ναι. Και έχουμε και τρεις τοπικούς από το Βελβεντό. Από το Βελβεντό. Σκέφτομαι λοιπόν ότι εκτός από όλα αυτά τα ωραία του αθλητισμού και για εσάς που συμμετέχετε και για εμάς που είμαστε θεατές, είναι το τουριστικό κομμάτι. Φυσικά. Το τουριστικό κομμάτι. Φυσικά. Αυτός είναι ο σκοπός. Ναι. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Προσπαθούμε γιατί να αυτοί κάνουμε. Οι άνθρωποι θα μείνουν εδώ, θα διανυκτερεύσουν. Αυτή τη στιγμή τα ξενοδοχεία στην περιοχή μας είναι όλα γεμάτα. Mm-hmm. Γεμάτα από άτομα τα οποία συμμετέχουν στον αγώνα. Αν ο καιρός είναι καλός, στον τελευταίο αγώνα που είχαμε κάνει στο Βελβεντό, εκτιμώ ότι είχαμε πάνω από 4.000 άτομα θεατές. Mm. Δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο το Βελβεντό, αν ο καιρός μας το αφήσει, γιατί μας κάνει κάτι. Κόλπα. Μακάρι να το. Λοιπόν, να αν ο καιρός μας αφήσει, πιστεύω ότι το Βελβεντό θα ζήσει μία στιγμή που δεν έχει ξαναζήσει. Θα γεμίσει και τα καταστήματα εστίασης. Γενικότερα θα είναι πολύ ωραία. Θα είναι μία Κυριακή, να πούμε, γεμάτη θέαμα και γεμάτη χαρά. Ακριβώς, χαρά του αθλητισμού, ακριβώς. Έτσι όπως το θέλετε κι εσείς και το επιθυμείτε. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας εδώ, κύριε Εμμανουήλ, κύριε Σουκούρα. Ευχαριστούμε. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα και από κοντά. Εύχομαι καλή επιτυχία. Που όπως φαίνεται, η επιτυχία σας είναι δεδομένη, άλλωστε και με τις συμμετοχές. Εκεί το Βελβεντό πάντα ξέρει να ό,τι κάνει να το κάνει πολύ καλά. Το Βελβεντό, να πούμε ούτως ή άλλως, είναι παράδειγμα προς μίμηση σε όλη την Ελλάδα για τον τρόπο που λειτουργεί. Και πραγματικά εύχομαι να συνεχίσετε έτσι και θα συνεχίσετε, μιας και το φαίνεται αυτό εν της πράγμαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να πω δύο κουβέντες. Φυσικά μπορείτε. Παρακαλώ, λοιπόν, κύριε Εμμανουήλ. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον κύριο Καρεπίδη και την Περιφέρεια που πάντα μας στηρίζει στον αγώνα μας. Και να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς, όλα τα καταστήματα του Βελβεντού που όποτε και αν πήγαμε να του ζητήσουμε βοήθεια δεν μας είπε ποτέ κανένας όχι. Και να ευχαριστήσω τον μεγάλο χορηγό μας, τον ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό, τη Δήμητρα, και όλους τους άλλους χορηγούς, τώρα άμα κάτσω να τους ονομάσω, είναι πάνω από 150. Ναι, πολύ όπως. Ναι, είναι πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω γενικά όλο τον κόσμο και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει στο Βελβεντό να περάσουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα έρθει, κύριε Εμμανουήλ. Είναι χαρά μας να τους φιλοξενήσουμε. Σας ευχαριστώ. Θα είμαστε εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μείνατε στην παρέα μας έως και αυτή την ώρα. Εμείς ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα 3 με 4. Να ευχηθούμε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκυριακό. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.